στο κέντρο έχασε τα τρεξίματά του σήμερα, πάλι και να είναι μπουκωμένος. Ειδικά με την αλλαγή του Παπαστεγιονίδη, ξανά στο τέλος του χρόνου, έδειξε ότι κερδίζει σε μέτρα, κερδίζει ταχύτητα. Το είδατε και σε αυτό, είδατε ένα φάουλ που στην ουσία η αιτία της ήταν σήμερα ήταν ο άξονας. Εντάξει, γενικά εμείς σήμερα πιστεύω ότι δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε. Ήμασταν τόσο κακοί σε όλες τις γραμμές που αν θα καθίσουμε να πούμε πράγματα θα κάνουμε λάθος σε συγκεκριμένα. Η Ξάνθη ΕΠ μας πήρε όλες τις κόντρες, μας πήρε όλες τις μονομαχίες, μας κέρδισε στον αέρα, μας κέρδισε κάτω και δεν μπορούμε να ζητάμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά, μάλλον όχι τρίτη ή τέταρτη φορά μετά από μια καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη που κάνεις, που εμείς κάναμε το ίδιο λάθος. Παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, πετάμε στα σύννεφα, δεν είμαστε εδώ. Δεν μπορείς έτσι να πάρεις πρωτάθλημα, δεν μπορείς έτσι να κάνεις πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό, γι' αυτή όλη την εικόνα υπεύθυνος είμαι εγώ, γιατί αν δεν μπορείς να συμμαζέψεις την ομάδα, να πείσεις, σημαίνει ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Την περασμένη Κυριακή ο αντίπαλος ο Παναθηναϊκός σε δύο τελικές είχε δύο γκολ. Σήμερα η Ξάνθη νομίζω έκανε πέντε τελικές και τέσσερα γκολ. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Είναι αφέλεια ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε, έτσι, εμείς έτσι τιμωρούμαστε στην ουσία. Και αυτό είναι γιατί ψηλώνουμε πολύ, είμαστε αλλού. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Μπορώ βέβαια να το δικαιολογήσω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λυθεί μέσα εκεί, χωρίς να τα λέμε έξω. Coach, ανεξάρτητα από το ψυχολογικό που αναφέρατε, επηρέασε η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ενδεχομένως ένα στοιχείο που βλέπουμε, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, ότι όταν ο Πάκος προσπαθεί να παίξει λίγο ψηλά την άμυνά του ή να αναγκασμένος να κυνηγήσει το σκορ, αν η αντίπαλη ομάδα έχει γρήγορους μεσοεπιθετικούς, βρίσκει κενά. Εντάξει, τώρα όλα τα γκολ είναι λάθη δικά μας, δεν είναι. Να μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι θέμα ότι ανεβαίνουμε ψηλά, παίζουμε χαμηλά, κάνουμε άλλα πράγματα. Τώρα τον κόλπο μας φιάρνουμε και την μπάλα στα πόδια μας και τη δίνουμε στον αντίπαλο για να μας βάλει γκολ. Θα μου πείτε πώς μπορεί να μπει αλλιώς γκολ. Σε οργανωμένη επίθεση ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι συμβαίνει γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ. Όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος, όταν δεν μπορείς να πάρεις τις μονομαχίες όλες, δεν μπορείς να κερδίσεις κανένα αντίπαλο. Είπα ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε Μπαρτσελόνα ούτε Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαστε μια ομάδα που πρέπει να τρέξει. Και εμείς σήμερα δεν τρέξαμε. Δεν παλέψαμε. Άλλη ερώτηση παρακαλώ, υπάρχει? Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καταρχήν πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην Ξάνθη. Έτσι ήταν μια πολύ καλή παρουσία, πολύ καλή ομάδα, πολύ πειθαρχημένη. Και άσχετα με τα δικά μας τα λάθη, πρέπει να πούμε ότι και ο αντίπαλος εξίσου ήταν πολύ καλός σήμερα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ξάνθη.